Καλημέρα κύριε Πετρούλα μου. Καλή σου μέρα, σε καλωσόρισες που ήρθες να μας βρεις. Σε άσχημη μέρα. Σε άσχημη μέρα πολύ. Την Κατερίνα την ετοιμώμη συνέχεια και την αλαχταρώ γιατί κάνουμε παρέα. Και παίρνουμε μαζί παντού και στη Λέρο και όπου ήθελε παίρνουμε μαζί. Βλέπαμε Πετρούλα κάτω, πάρουμε ένα κουαρίτσι, έρθουμε πάνω, να ψωνίσουμε. Μετά πάω την Ευρώ, τον έψομαι, παράγγειλοι μου κάνουν και κουλούρες. Ήταν η παρέα σου δηλαδή. Η παρέα μου, πολύ παρέα, πολύ, ένιμα λόγια, ούτε μια λέξη στη ζωή μας. Όμορφα, τραγούδα γαμημένα, τραγούδα ωραία. Αηδόνη, καμάρων, αηδόνη, αηδόνη. Τώρα πάει και ευτυχάσαμε. Τι να κάνουμε, μα τι να κάνουμε, η μένα η Μαρία μου, μικρή κόρη, Μαρία μου. Λιγοστεύει η παλιόνισσο. Ήλι, η ρήμαξε η παλιόνισσο, σπάσει. Εσείς είστε τώρα. Τώρα λοιπόν με αγώνει τον επέτη μου. Αφήνω και εγώ που μείνει ο ήλιος μου την φουκαίνα. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, μάμα μου, να σε καλά. Έλα, ηλία μου. Πες μου. Τι θα... Πώς θυμάσαι την Κατερίνα μας, πώς τη θυμάσαι. Πώς θυμάμαι, ζήσαμε εδώ από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια μαζί, εδώ πέρα. Τι άλλο. Πολλά χρόνια, Πολλά, πόσα. Αγαπημένα. Καλά είμαστε, αγαπημένοι είμαστε. Ποιο ήταν, την καμάρωνες όταν ήταν εδώ οι γιορτές εδώ και τραγούδαγε. Κοίταξε, τραγούδα. Σε πανηγύρια, σε γάμους, στις γάμους, στα πανηγύρια και από εδώ. Είχε καλή φωνή. Καλή φωνή, ναι. Τώρα μείνετε εσύ. Να, η Πετρούλα. Η Πετρούλα. Επομείναμε τριστές εδώ πέρα. Τώρα ευτυχώς τα παιδιά μας τώρα ξεκινήσαν και κουβαλιούνται και εκείνα εδώ πέρα και δεν θα ρημώσει το χωριό. Να βαστάτε πάνω σας. Βαστούμε, ο Θεός, να. Μέχρι που να μας βαστά ο Άγιος Πέτρος θα βαστούμε. Εμείς πώς θα κρατούμε τη μαλακή μας, μπορούμε να κρατούμε. Καλημέρα, Φουκαίνα μου. Καλημέρα. Πώς πάμε, καλά. Πες μου για την Κατερίνα μας. Η Κατερίνα, η κάναμε παρέα μαζί. Η παίρνουν κάτω, η βοηθούν τη στο φούρνο, η βάλαμε μέσα τις κουλούρες. Δεν την ξεχνάω. Ωραία περάσαμε μαζί. Καλός άνθρωπος ήταν, Ναι, ωραία ήσυχε. Περάσαμε. Ήσυχε. Τραγούδαγε καλά. Κάναμε παρέα, η τραγούδα ύψαλε. Η Ζήμων έκανε τις κουλούρες, η βοηθούν τη, η βάλε στο φούρνο μέσα. Μια χαρά. Να είστε καλά. Ναι, καλημέρα. Καπετάνι μου, καπετάν Κώστα Πιζάνια, δύσκολη μέρα για την Παλιόνισσο, Ναι, έφυγε το ειδόνι της Παλιόνισσου. Η Κατερίνα ήταν μια γυναίκα που, από τις λίγες γυναίκες που πέρασαν από εδώ, από τα χωριά μας βέβαια, πέρασε δύσκολες μέρες, που δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι, ούτε τίποτα, εγώ από παιδί, που την είχα φτάσει να περπατάει με ένα γαδουράκι από εδώ και να πηγαίνει μέσα στην Κάλυμνο τα τυρομίζηθρα να κάτσει στο Χριστό να πουλήσει και να γυρίσει πίσω. Ήταν μια γυναίκα εξαιρετική. Στα γλέντια, στα πανηγύρια. Στα γλέντια, στα τραγούδια. Ήτανε διονό αδερφών παιδιά η γιαγιά μου και η Κατερίνα, να το ξέρεις αυτό. Α, είχατε συγγένεια δηλαδή. Βεβαίως, η γιαγιά μου ήταν Τρικύλαινα από την Ψέρυμο, η Νομικήαινα και ήταν στα τραγούδια ακριβώς οι ίδιες. Έτσι τραγουδούσε και η γιαγιά μου, η Νομικήαινα. Όταν θέλανε να τραγουδήσουνε, μέτρανε μαζί της η γιαγιά μου. Και μία δόση που με πήρε κάτω μαζί της, γιατί ήμουν το μεγάλο αγώνι, κάθεζα στο Χριστό και βάζαν τα κοφίνια να πουλήσουν το τυρομίζηθρο. Εκεί λοιπόν οι καπεταναίοι τότε όλοι πίνανε μέσα του ξεφτέριου, ξέρεις, του ξεφτέριου. Σωστένω μέσα. Και πολλές φορές είχαν και όργανα. Πήγανε μια δόση που ήμουν εκεί μαζί τους, ήρθαν, πήραν τα κοφίνια. Τα ξοδέψανε ήδη μέσα εκεί στην ταβέρνα και τις βάλανε να τραγουδήσουν. Αφού τραγουδήσα απλό μερικά τραγούδια καλύμνικα, μείνα τόσο ευχαριστημένοι οι καπεταναίοι, πληρώσαν τους τα τυρομίζηθρα και πήραν από εκεί κουντοχαρούμενες. Αυτά τα είδα και εγώ με τα μάτια μου. Ήτανε... Καλό της ταξίδι. Καλό της ταξίδι και να τη θυμόμαστε. Καλή ανάπαυση, ναι. Αξέχαστη θα μείνει. Έλα Γιώργο μου. Έλα. Όμως. Πάει εκεί. Τι να κάνουμε. Κύριε Κατερίνα μας, Μια αντίκα φεύγει.
Όπως την είπες, Μίλαγα προηγουμένως με τη μάνα σου, με τόση συγκίνηση μου λέγε. Ήτανε φιλινάδες, τα λέγανε. Εδώ μεγαλώσαμε μαζί, μεγαλώσαμε με τα παιδιά, παίζαμε και χορεύαμε. Δεν και... αντάλλαξε, λέει, ποτέ, λέει, μια άσχημη κουβέντα. Όχι, ποτέ. Πώς τη θυμάσαι εσύ, πώς τη θυμάσαι. Τη θυμάμαι μια σωστή μάνα, μια σωστή νοικοκυρά, γυναίκα βιοπαλαιστής εδώ, πάλεψε σε όλη τη ζωή. Ειδικά εμείς η οικογένεια η δικιά μας, του ποθητού του Καλλιδόνη και του Μικέτου Μακαρούνα, δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε μία άσχημη κουβέντα ποτέ. Και η φωνή της. Η φωνή της τραγούδωσε πάρα πολύ ωραία. Καλλιδόνη, Ωραία. Τη θυμάσαι μικρός. Πολύ. Εκεί πολύ. Στα πανηγύρια, στα γλέντια, στους γάμους. Όλα, όλα. Τα θυμάμαι. Καλή της ανάπαυση. Να πάει στο καλό. Θεός τις χωρές της. Για γάμο, όλοι εκεί θα πάμε. Κυρία Κασάρα, εκπροσωπείτε το Λύκειο και όχι μόνο των Ελληνίδων, γιατί έχετε και μία συγγένεια. Έχουμε και μία συγγένεια. Καλημέρα, μάμα. Ένα θλιβερό καθήκον μας έφερε εδώ. Η θεία η Κατερίνα, αδερφή του πεθερού μου, πολύ αγαπημένη, μας έδωσε σε όλη μας την οικογένεια πολύ αγάπη. Την νιώσαμε αυτή την αγάπη. Της δώσαμε και εμείς και αγάπη και σεβασμό. Αλλά υπάρχει και μία άλλη... Πτυχή. Ένας άλλος δεσμός με την θεία την Κατερίνα, γιατί πήρε μέρος στην ηχογράφηση όταν το 1996 κάναμε την ηχογράφηση για να εκδώσουμε το διπλό CD «Σκοπή της Καλύμνου». Του Λυκείου των Ελληνίδων, Του Λυκείου των Ελληνίδων. Εκεί τραγουδάει μέσα. Έχουμε τη φωνή της κατοχυρώσει εκεί πέρα, καταγράψει εκεί και θα την έχουμε στα αυτιά μας συχνά πυκνά. Και όταν αυτό το CD στάλθηκε πάνω στην Αθήνα σε κάποιους δήμονες, να το πούμε έτσι, της παραδοσιακής μουσικής, ξεχώρισαν από όλες τις φωνές την κυρία Κατερίνα, όπως την έλεγαν. Και όταν προγραμματίστηκε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών αυθεντικών μουσικών στην Ολλανδία, μετά από 1-2 χρόνια τότε, κάλεσαν λοιπόν να παρουσιαστεί και το CD το δικό μας εκεί με αυθεντικό οργανοπαίχτη, με τις αυθεντικές φωνές, μία από αυτές της θείας Κατερίνας. Και πήγε μαζί με την Πόπη Πρόεδρος, Πόπη Μαύρο που ήταν τότε πρόεδρος, πήγε εκεί και τραγούδησε, αν θυμάμαι καλά, σε 4 πόλεις της Ολλανδίας. Το κοινό είχε εκπλαγεί από τη φωνή της, από την ηρεμία, την γλυκύτητα. Αυτό ήταν η γλυκύτητα της, ήταν φοβερή. Ήρεμη και γλυκύτητα. Καλό της ταξίδι. Καλό παράδοση θα πω εγώ. Πολύ αγαπητή. Είμαι η Ειρήνη Κουκουβά, είμαι η ανιψά της Κατερίνας, με τη μαμά μου αδερφές. Πώς τη θυμάσαι? Τη θεία την Κατερίνα τη θυμώ με ελεύθερη, που βόσε τα πρόβατα πάνω στο βουνό και έπαιζε τη τσαμπούνα τη Μονή τη Μαγδαληνή. Έπαιζε και τσαμπούνα? Τσαμπούνα, μόνη όχι διπλή τσαμπούνα, Μονή τσαμπούνα και έπαιζε τη Μαγδαληνή. Και βόσκαμε μαζί. Στην ψέρι μου? Στην ψέρι μου. Και εγώ ήμουν φύλακας στα μικρά να μην πάνε να βυζάσουν τις μανάδες. Και μια μέρα με παίρνει ο ύπνος στο σκήνο και πάντα μικρά και βυζάνουνε και έρχεται ο αδερφός μου και μου δίνει ξύλο. Μια πατούα, Πατούα. Πατούα. Τραγούδα και εκεί στο βουνό που ναι, ήσασταν μαζί. Τραγούδα. Όμορφα ήταν, Τραγούδα όμορφα. Όμορφα. Και η μάνα μου τραγουδούσε ωραία. Το έχει η οικογένεια. Το έχει το σόι λοιπόν τελικά, Το έχει η οικογένεια. Ναι. Η θεία... Πάντα μαζί, όταν ήταν εδώ και κατέβαινε κάτω, ποτέ δεν μ' άφηνε χωρίς θρύμπη. Εάν ήμουν στο σπίτι, να περάσει και τον έψω να ψούμε καφέ μαζί, ναι. Αν δεν ήμουν, το παράθυρο ανοιχτό, πετάξει μέσα τη θρύμπη, να πάω να την ευρώ, θα είμαι στον δρόμο να αυτό, να μιλήσουμε, να... Καλό της ταξίδι. Καλό της ταξίδι. Σε καλόν τόπο που είμαι σίγουρη ότι θα πάει σε καλόν τόπο, γιατί η πονεμένη γυναίκα, το ξέρω αυτό. Αυτό. Κύρα Ειρήνη μου μια στιγμή, πριν φύγουμε, γιατί έρχεται, ναι. Πες μου την ιστορία αυτή με τα καμίνια.
Ναι, όλες οι κόρες ελεύθερες πηγαίναμε και δουλεύαμε στα κεραμετοκάμινα, στο Μανουτζέλου, στον τάφο. Στον τάφο, ναι. Κάναμε 20 δεμάτια, φέρναμε, πάραμε το 20άρικο. Λοιπόν, δεμάτια, δεμάτια που είναι, κλαδιά. Ναι. Όταν τελειώναμε από τη δουλειά αυτή, καθίζαμε και τρώγαμε όλοι στο τραπέζι, στο γύρο, και μετά πιάναμε το χορό. Τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Αυτή το η ξεκούρασή μας. Ωραία χρόνια, ε. Ωραία χρόνια, πολύ ωραία. Αυτά θυμούμε. Τώρα τίποτα, εκείνα θυμούμε. Ασβεστοκάμινα, τυραδομιοκάμινα, στις οικοδομές, στην πλάκα του σχολείου εμείς οι κόρες την πετάξαμε. Με στην Κατερίνα. Φουκαίνα μου, από, ναι. Από τη γλάστα σου είναι αυτό. Ναι, από τον τζίπο μου, το δωρήσου με της Κατερίνας που πέρασε η ζωή ολόκληρη μας, περάσαμε. Ωραία, περάσαμε. Μιχάλη μου, συλληπιτήρια. Να είσαι καλά. Πεθερά σου. Ναι. Ε? Είναι αυτή, είναι αυτή που σε έβαλε μέσα στο παραδοσιακό τραγούδι. Σίγουρα ναι. Αυτή. Πώς τη θυμάσαι, Μιχάλη μου? Τη θυμάμαι με τα καλύτερα. Τέτοια γυναίκα δηλαδή, πολύ δύσκολο να ξαναβρεθεί. Πολύ δύσκολα. Σαν μάνα, και γενικά, γενικά. Τραγουδάγατε ποτέ μαζί? Πολλές φορές. Έτυχε. Ναι. Έτυχε, ναι. Πολλές φορές. Ε? Πολλές φορές, ναι. Αλλά καμία σχέση εγώ, δηλαδή με τα δικά μου. Πεθερά ήταν το κάτι άλλο, να λέγεις. Δεν είναι και αυτό τυχαίο που τη λέγανε το Αηδόνη. Αηδόνη, σίγουρα. Αηδόνη, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει άλλη... στο τραγούδι, ειδικά στα Καλλινικά, ήταν πονεμένα τραγούδια. Αυτό που είπες, εγώ τελευταία κατέγραψα ένα τραγούδι, αυτά τα παλαιά μου βάσανα. Ναι. Το είπε με τέτοιο πόνο. Ναι, ναι, έτσι ήταν. Ναι. Έλα, σαν μνημόσυνο. Σαν μνημόσυνο, το έλεγε, τι να πω τώρα. Δηλαδή, τα παλαιά μου... Αχ, τα παλαιά μου ουβασανά, τα παλαιά μου, τα παλαιά μου βασανά, αχ, περάσανε και πάνε, πέρασα. Τα τόρι, αχί τα τόρινα, ενίκανε τα τωρίνα γε, τα τωρίνα γενικάνε, φίδια για, φίδια για να με φάνε. Καλό της, ναι, ταξίδι, ναι. Καλό της ταξίδι, ναι, και μάμα. Εγώ το λέω πια τώρα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι, ότι η παλιόνισσος πια έχει ορφανέψει, η Μιχάλη, σήμερα. Ναι, ναι. Πέρασε όλα τις τα χρόνια τα περισσότερα εδώ. Να τη, ναι, θυμάστε με αγάπη, η Μιχάλη μου. Ναι, εντάξει, μάμα, να είσαι καλά κι εσύ.